30 λεπτά μετά τις 4 το πρωί και στις διοκτικές αρχές χτυπά συναγερμός. Η πληροφορία κάνει λόγο για μεγάλη πυρκαγιά έξω από κατοικίες στη Λακατάμια. Αμέσως στο σημείο σπέβδουν πυροσβεστικά οχήματα, τα πληρώματα των οποίων δίδουν μάχη με τις φλόγγες και κατορθώνουν να τις θέσουν υπό έλεγχο προτού επεκταθούν σε κατοικίες. Όπως διαπιστώνεται, πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια. Στόχος των νυχτοβατών ήταν το όχημα 38χρονου. Όμως οι φλόγες επεκτάθηκαν σε παρακείμενα οχήματα και σε μία μοτοσυκλέτα. Και στη συνέχεια η φωτιά μεταφερθήκε σε άλλα 3 οχήματα και μία μοτοσυκλέτα. Οι εξετάσεις βρίσκονται στο αρχικό στάδιο. Πρόκειται για μια υπόθεση πολύ σοβαρή την οποία διερευνούμε. Η σκηνή παρέμεινε αποκλεισμένη και με το πρώτο φως της ημέρας τα μέλη της εγκληματολογικής και ΟΤΑ Λευκωσίας παρέλαβαν διάφορα τεκμήρια από τη σκηνή, τα οποία και έστειλαν για επιστημονικές εξετάσεις, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές υπάρχει και βίντεο αποκλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, στο οποίο έχει καταγραφεί η δράση των εμπριστών.